να σε ευχαριστήσω όλους που ήρθατε στην παρουσίαση, παρόλο που είναι ακόμα για μας είναι τις καλοκαιρινές διακοπές. Θέλω να ευχηθώ την ομάδα μας, η οποία όπως ξέρετε έκανε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ για το γυναικείο κολυμπητάο και σε όλα τα τμήματα βέβαια, να έχουν τα κορίτσια όλα υγεία, να είναι μονιασμένες, αγαπημένες, να υπάρχει καλό κλίμα, να δουλέψουν με τον προπονητή τους και τις οδηγίες του τεχνικού team και να φέρουν πολλούς τίτλους και επιτυχίες στην ομάδα μας που όπως ξέρετε όλοι έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαστε μια φάση η οποία βρεθήκαμε και λίγο ποδοσφαίρου φέτος στα τάρταρα και ξεκίνησε μια προσπάθεια της αναγέννησης με τη σημερινή διοίκηση, με τα όσα προβλήματα υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στο σωματείο μας, με την τεράστια βοήθεια του κ. Μελισσανίδη, ο οποίος έχει αναλάβει και το κομμάτι που μας ενδιαφέρει όλους, που είναι το σπίτι μας, δηλαδή να ξαναγίνει το γήπεδο, γιατί ξέρετε ότι το γήπεδο είναι το άπαν και για το αεραστεχνικό σωματείο για να στεγάσουμε τα προβλήματά του και για το θέμα το ποδοσφαιρικό, το οποίο είδατε ότι οι δύο βασικές ομάδες που δεν έχουν γήπεδο αυτή τη στιγμή και ήταν η πορεία του. Λοιπόν, θέλω επίσης να ευχηθώ στο προπονητικό team να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το υλικό που έχει, να δουλέψει προσιλωμένη και να μπορέσουμε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη πορεία. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω την έφορό μας του γυναικείου πόλη, τη Φάνια, την Παπαγεωργία. Να σου πω... Άμα θέλετε λίγο από το τέλος, πάνω μια τέκα πίσω. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω λίγο το προπονητικό team και να του ευχηθώ να φέρει τις επιτυχίες που όλοι προσδοκούμε και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την έφορό μας τη Φέγγια του Παπαγεωργίου, η οποία ανέλαβε το καλοκαίρι, πριν 2 μήνες, αυτό το τόσο δύσκολο κομμάτι, να τρέξει το τμήμα, να κοιτάξει να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα και πορεία στην ομάδα και γενικά να κρατηθεί το τμήμα ζωντανό και μετά τις αρχικές περιοχές να μπορέσει να επανακάμψει και να έχουμε πάλι τίτλους και όσο το δυνατόν να είναι η ομάδα μας πιο ψηλά γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και εύχομαι τα καλύτερα. Είδα πραγματικά τα μάτια της την αγάπη για την ομάδα
δέχτηκε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στην δουλειά μας, πάρα πολύ, αγάπησε και την ομάδα και τον κόσμο και είδε ότι έχει πολύ υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες. Και νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι αυτό μας το απέδειξε, γιατί πολύ καλή ομάδα που έφτιαξε. Δυστυχώς σήμερα δεν είναι όλες οι απίρκες εδώ στην παρουσίαση. Μέσα στην εβδομάδα θα είναι η Γέλενα Βλαντέλοβιτς, η Γιώσοβιτς μάλλον. Μετά και οι Φερνάντες μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα και το πανευρωπαϊκό θα είναι και αυτοί κοντά μας. Πιστεύω ακράδαντα πως αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές για την ΑΕΚ, αυτό που περνάμε σαν αεξίδες, αυτή θα είναι μία από τις λίγες ομάδες που θα είναι όραση, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από επιτυχίες, έχει ανάγκη από τίτλους, το ζητάει και νομίζω ότι θα παλέψουμε όλοι στο πλευρό της Φένιας για να φέρουμε αυτές τις επιτυχίες. Εγώ προσωπικά, χωρίς να θέλω να αναφέρω κάποιο όνομα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που τους πλησίασα και δεχτήκαν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια της Φένειας, εμπιστευόμενοι και εμένα. Και στη συνέχεια περισσότερα νομίζω σε αυτό το θέμα θα σας πω Φένεια. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ τα κορίτσια που μείνανε. Ευχαριστώ τα κορίτσια που ήρθανε στην ομάδα. Και πάμε όλοι μαζί να φτάσουμε την ΑΕΚ πολύ ψηλά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, ακούω πάρα πολύ καλά λόγια του Σιώρα και έτσι ευχαριστώ μια μεγάλη στιγμή. Θα ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Ενώ όπως έχει πει στην ΑΕΚ από την πλευρά των μαθητριών, είναι πρωτόγνωρο. Αλλά νομίζω ότι το κάναμε πάρα πολύ καλά και πολύ μεγάλη διάθεση και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να έχει και αποτέλεσμα. Όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου, όταν ξεκίνησαν πέρυσι πριν ακόμα 2 χρόνια, ήταν μια πολύ μεγάλη επιθυμία να συνεχίσουμε να βοηθάμε την ομάδα εφόσον δεν θεώρησα ότι δεν μπορούσα να βρω αγωνιστικό χώρο. Γιατί λόγω σοβαρού τραυματισμού και προσπαθώ που πέρασε κάποια χρόνια που ασχολούμαι τώρα με αυτό. Θα ήθελα να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα που αγάπησα τα τελευταία χρόνια στην οποία βρίσκομαι. Και πίστευα ότι μπορούσα να το κάνω μόνο με το σκοπό από αυτή την πλευρά που βρίσκομαι τώρα. Νομίζω ότι δεν έχω καταφέρει τίποτα μόνο μου, γιατί έχω την βοήθεια και την υποστήριξη πάρα πολλών ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολο να μπορούσα εγώ μόνο να κάνω κάτι τόσο μεγάλο και τόσο σπουδαίο και να αναδοθώ σε μια ομάδα που σημειάει και τόσο μεγάλη. Αυτό που επιθυμεί το πιο θέλω είναι η ΑΕΚ να πρωταγωνιστήσει και να διατηρηθεί στην κορυφή που πραγματικά το αξίζει. Πέρσι είχα ένα πρωτάθλημα το οποίο δείξαμε όλοι ότι το αξίζαμε. Ήταν δικό μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί πάντα πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας και έρχονται. Και νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία συγκεκριμένα στην κορυφή καμιά να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό και να ενδεχθούμε στην Ελλάδα παίρνοντας τους 2 τίτλους. Και αν μη τι άλλο, πρόκειται να προχωρήσουμε και να γίνει η κοινή που πιστεύω ότι είναι από την γνώμη του κόσμου τη ΣΑΕ και να γιατί όχι το προγραμματιστήσουμε και σε ευρωπαϊκά σαλόνια πλέον. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλου του ανθρώπου που είναι κοντά μου. Γιατί σα είπα, δεν έχω την ευκαιρία να κάνω χωρί την υποστήριξη όλων των ανθρώπων. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλά ονόματα και σε κάποιου άλλου που δεν θέλουν κιόλα. Καταρχικά θα σα πω καταρχήν να ξεκινήσω και τον κύριο Πετσάπουσα, πρόεδρο της Ελλάδας, τον κύριο Παπαδημητρίου, με τον οποίο έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια και νομίζω ότι η σχέση μας έχει εξελιχθεί και πέρα από την υποστήριξη του ζωή, πολύ σημαντικό σε συνεργάτη τη παραστάση του έργου, ο κύριο Λαρκόπουλο, ο κύριο Αναμιωτάκη, που είναι ο κύριο Μπόβαλη, ο οποίο πέρα από την οικονομική υποστήριξη θα είναι κοντά μου σε οργανωτικό και πολιτικό κομμάτι. Όλο το δημοτικό team, με τους ανθρώπους στον κόσμο της ΑΕΚ, το οποίο τον έχω νιώσει δίπλα μου σαν ακρίβεια και θέλω να συνεχίσουν έτσι, πέρα από την παρουσία του στα γήπεδα, με ο καθένας ακόμη και με την κοινωνική υποστήριξη. Δηλαδή, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση κάποια διαρκεία που έχουμε βγάλει, είναι ήδη κλειδωθεί όλα. Έχουμε βγάλει κάποια διαρκεία στα 30 ευρώ, αλλά και κάποια διαρκεία που τα ονομάζουμε σαν VIP, κάποιες. 200 ευρώ και βλέπω ότι υπάρχει τρομερή ζήτηση και ακόμη και με αυτό το τίτλο θέλω να είναι δίπλα στην ομάδα. Και λίγο ανθρώπων που δεν θα ήθελα να ακούσουν το
όνομά τους, αλλά είναι εκεί και θα συνεχίσουμε, είναι όλη η πλειά της δουλειάς. Επίσης, δεν μπορώ να ξεχάσω τα γραφεία της ΑΕΚΟΛ, το προσωπικό εδώ πέρα, γιατί τώρα συνεχίζουμε. Μετά τις δύσκολες μέρες του Απριλίου, όπως είπε και ο Πρόεδρος του Παπαδημητρίου, τις μέρες της δύσκολης του Απριλίου που είχαμε την απώλεια του νέου τίτλου, όλοι κάναμε την αυτοκριτική μας μέσα σε αυτούς και τον εγώ και θεωρώ ότι την χρονιά είμαστε συνειδητοποιημένοι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Διοίκηση, προπονητές και παίχτες είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι πρώτα γιατί ξέρουμε ότι πληγώσαμε πάρα πολύ. Πρώτα τον ίδιο μας γραφείο κοντά τον κόσμο της ΑΕΚ και φέρνουμε φέτος γιατί είδα ότι έχουμε φανταστική υποστήριξη όταν μου λέει η παίχτη ένα νούμερο ότι πλήσαμε γύρω στα 600-700 διαρκείας μετά από μια αποτυχημένη χρονιά καταλαβαίνετε πόσο υποχρεωμένοι είμαστε στον κόσμο αυτόν της ΑΕΚ να τον ξαναδώσουμε τη χαρά που δεν την έχει τώρα και λόγω ποδοσφαίρου και να είμαστε εμείς στο τμήμα μαζί με το hardcore και το βάσκετ και όλα όσα τμήματα περισσότερα μπορούν να δώσουν χαρά στον κόσμο της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, εγώ σαν προπονητής νιώθω πάρα πολύ τυχερός γιατί μετά από μια αποτυχημένη χρονιά που ξέρετε πολύ καλά ότι ο προπονητής κρίνεται από το αποτέλεσμα υπήρχαν άνθρωποι καινούργια διαδίκηση που ήρθε μετά τις εκλογές συν τον κύριο Παπαδημητρίου κυρία Παπαγιωτίου που με πίστεψαν. Πίστεψαν ότι μπορώ να οδηγήσω αυτή την ομάδα στους στόχους φετινούς και νιώθω πάρα πολύ υποχρεωμένος και νιώθω πάρα πολύ περήφανος που είμαι προπονητής αυτής της ομάδας. Το ρόστερ της ομάδας θεωρώ μετά από εισήγησή μου η διοίκηση έκανε ό,τι επιθυμία είχε το έκανε πραγματικότητα και θέλω να τους ευχαριστήσω. Και την ομάδα θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ΑΕΚ που είμαι εγώ στα τρία χρόνια αυτής της ομάδας στην Α1. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο ρόστερ, έχουμε τις καλύτερες νεαρές, έχουμε αυτές, κρατήσαμε αυτές που θέλαμε να κρατήσουμε στην φετινή χρονιά και αντικαταστήσαμε υπάρξει τις ξένες οι οποίες έφυγαν πέρυσι από την ομάδα. Αυτό που είναι το μέλημά μας τώρα, παίχτες και προπονητής, είναι πρώτα να καταλάβουμε τη φιλοσοφία γρήγορα της ΑΕΚ, να αποκτήσουμε γρήγορα την ταυτότητα και την αγωνιστική συνοχή σαν ομάδα, να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά με ποσότητα και με ποιότητα σε πλαίσια αλληλεπτήμησης και αλληλοσεβασμού, παίχτες και προπονητές μαζί με τη διοίκηση, και από εκεί πέρα τα πολλά λόγια είναι στόχια, να κάνουμε ξανά περίφανο τον κόσμο της ΑΕΚ. Thank you.